δούμε τις επιλογές του Βλάνταν Μιλόγεβιτς με 6 αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς, με το Στάνκοβιτς να κάνει τεμπούτο σε επίσημο μάτς για την ΑΕΚ κάτω από τα δοκάρια. Μπακάκης δεξιά, Μιτάη αριστερά, Τζαβέλας και Βράνιες στο κέντρο της άμυνας. Λεταλέξη, Μάνσκι, Μάνταλος η τριάδα της μεσαίας γραμμής με τον Ντάνκοβιτς, τον Καρτσία και τον Αραούχο στην κορυφή της επίθεσης. Δεν υπάρχει και βαρ στον προκριματικό γύρο του UEFA Conference League. Ανοίγει δεξιά για τον Μπακάκη. Σέντρα του Μπακάκη με στόχο τον Αραούχο. Πέρασε το σούτ του Αραούχο. Η πρώτη ευκαιρία στο μάτς στο 10. Πάλι Ράντοβατς. Κράτησε την μπάλα. Ο Τσόσιτς, ο Μπακάκης. Συνεχίζεται η φάση. Το σούτ στα χέρια του Στάνκοβιτς. Μπακάκη σεντράρει. Ο Αραούχο την κεφαλιά στην αγκαλιά του Μπογκδάνοβιτς. Τέλεση καλή είναι πάνω από την εστία από τον Πρισές, ο οποίος έδειξε και στο πρώτο μάτς και έχει πολύ καλό δεξιπόδι. Πολύ καλή εκτέλεση, προσπάθησε ο Αραούχο. Έχει χώρο ο Τάνκοβιτς από τα αριστερά. Η πάσα είναι εξαιρετική. Ο Σιμάνσκι θέλει να κάνει γύρισμα. Ο Αραούχο καθυστερεί, αλλά εκτελεί στη γωνία. Out στο 34. Αυτή δεδομένα είναι η μεγαλύτερη στιγμή του μάτς. Χαμένη από τον Αραούχο, πολύ ωραία κίνηση του Τάνκοβιτς. Πάλι ο Σιμάνσκι από τα αριστερά, ουσιαστικά σαν δεύτερος φορ. Γυρίζει, ο Λιβάη περιμένει, ο Αραούχο βλέπει γωνία. Σέντρα του Άντουσιτς, δεύτερο δοκάρι. Καλή εκτέλεση, μεγάλη επέμβαση του Στάνκοβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Βελέζ με τον Ζαΐμοβιτς να εκτελεί. Πάρα πολύ δύσκολη φάση για τον Στάνκοβιτς. Κρατάει μπάλα ο Σιμάνσκι. Η καλύτερη πάσα που μπορούσε να κάνει ήταν αυτή. Ο Λιβάη προσπαθεί, ο Αραούχο. Τέταρτη ευκαιρία του Αραούχο. Αποκρούει ο Μπογκδάνοβιτς το σουτ. Πάλι Μπογκδάνοβιτς από το Μάνταλο. Πιέζει η ΑΕΚ ασφυκτικά πλέον τη Βελέζ. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στα τελευταία 2,5 λεπτά του παιχνιδιού. Το σουτ του Αραούχο, ο Μπογκδάνοβιτς αποκρούει στην αριστερή του γωνία. Μένει εκεί για να απομακρύνει και το σουτ του Μάνταλου. Σε κάθε ευκαιρία ψάχνει να κινηθεί πιο κεντρικά, να φύγει από τα άκρα. Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο Μπακάκης και εδώ αποτελεσματικός κόβει Λιβάη και τώρα είναι καλές προϋποθέσεις. Χρειάζεται την ενέργεια του Λιβάη. Η πάσα είναι καλή, το τελείωμα όχι από τον Τάνκοβιτς. Εκτέλεση του Μάνταλου, η κεφαλιά του Λεταλέκ out. Δεν ανησύξει ο Μπογκδάνοβιτς. Για να δούμε αν θα ξεκινήσει από αυτή κιόλας τη φάση. Με την αντεπίθεση της Βέλες και τον Άντουσιτς να περνά τον Μπακάκη, να αδειάζει δύο αντιπάλους, να κάνει την πάσα και πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Τάνκοβιτς πηγαίνει και ο Σιμάνσκι στις εκτελέσεις. Είναι εκτέλεση του Σιμάνσκι από μάκρυνση του Ίσιτς. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Μπακάκης και ο Λιβάη και ο Βράνιες. Οι κεφαλιές με τον Αραούχο να σκοράρει, σημαία υψωμένη. Offside. Αν έχει δίκιο ο βοηθός, έχει δίκιο όταν φεύγει μπάλα. Ο Τζαβέλας ήταν εκτεθειμένος, πολύ καλό το τελείωμά του. Ανεβαίνει από τα αριστερά ο Λόπες, συνεργασία, ο Λόπες δεν μπορεί, το τάκλινε στην μπάλα. Το παιχνίδι ο Χρήστος Αλμπάνης, ακόμη δεν έχει το χαρτάκι για το ποιον θα αντικαταστήσει, καταλαβαίνει. Βέλας πήρε την κεφαλιά, υποθέσει για την ΑΕΚ με το Σιμάνσκι να σηκώνει, εδώ δεν πρέπει να υπάρχει offside, ο βοηθός δεν σηκώνει, ο Λιβάη ευκαιρία, το σούτ του Λιβάη out! Χαμένη ευκαιρία από ένα ποδοσφαιριστή που έχει πολύ καλό αριστερό πόδι. Δεν έφτασε καν η μπάλα στον Αντσαριφάρντ, έδιωξε ο Φερέιρα, όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκτέλεσε ο Λιβάη, αλλά στόχισε κι άλλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τον Λόπεζ, ο οποίος επιχείρησε σούτ ουσιαστικά. Τυχερός ήταν που το ξανάρχεται η μπάλα. Η σέντρα με στόχο τον Αντσαριφάρντ, το διώξιμο του Φερέιρα δεν είναι το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν υπάρχει κοντά παίκτης ΑΕΚ. Μπακάκη, Σιμάνσκι προσπαθεί. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Έρχεται ο Λεταλέκ. Θα το δούμε και από εδώ. Ναι, και τον έχει βρει ο Φερέιρα. Αλμπάνης προσπαθεί. Μπαίνει στην περιοχή. Ο Αλμπάνης στο shoot out. Λόπες στην εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι. Σα-ίσα μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα ο Αραούχο. Αλμπάνης κι άλλη κεφαλιά, το σουτ στα δίκτυα. Το γκολ ήρθε από το Μάνταλο. Στο 8ο λεπτό. Ο Μάνταλο.
τέλος πετυχαίνει ένα χρυσό γκολ που κρατά την ΑΕΚ ζωντανή. Δεν προκρίνεται, αλλά μένει ζωντανή. Πάει στην παράταση για να διεκδικήσει εκεί την πρόκριση. Ο Αραούχο, το γέμισμα αρχικά του Αλμπάνι, γυρίζει ο Μάνταλος μετά την κεφαλιά πάσα του Αντσαριφάρτ και σκοράρει. Αφού χρειάστηκε να περάσουν 98 λεπτά. Μάνταλος με την ψυχολογία που του δίνει για τον γκολ. Η κάθετη πάσα, δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία με τον Αντσαριφάρτ, ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα για να δώσει την ευκαιρία στον Μπογκδάνοβιτς. Της παράτασης, καμία περίπτωση offside. Φεύγει ο Αντσαριφάρτ. Απομάκρυνε ο Ζελίκοβιτς. Παναφέρει ο Σβάρνας. Η κάθετη του Σβάρνα. Ο Μάνταλος στο σούτ με το αριστερό. Out. Περιμένουμε για να δούμε τη διαδικασία, αφού θα γίνει κλήρωση για το, την εστία και το ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη. Ευχαριστίες φυσικά από το κοινό. Και ο Γκίγεβιτς εκτελεί με τα πόδια, ο Στάνκοβιτς. Από νωρίς δίνει πλεονέκτημα στην ΑΕΚ. Ο Στάνκοβιτς κρατά ανέπαφη την εστία του και στη διαδικασία των πέναλτι. Και η αντίδραση των παιχτών της ΑΕΚ δώσει προβάδισμα. Αντσαριφάρτ εκτελεί, δοκάρι. Δοκάρι ο Αντσαριφάρτ, πετά την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στη διαδικασία των πέναλτι. Έστειλε την μπάλα στο δοκάρι ο παίκτης ΑΕΚ. Έχει δύο πέναλτι φέτος ο Μπραντάο. Πάνω πετύχει και το τρίτο του. Το πετυχαίνει. Τζαβέλας εκτελεί στα δίχτυα. Έπεσε ο Μπογκδάνοβιτς. Ίσως βρήκε και λίγο την μπάλα. Πήρε την ευθύνη. Ναι, την βρήκε. Βεχάμποβιτς για το τρίτο πέναλτι. Πάλι ο Στάνκοβιτς. Δεύτερο πέναλτι στα τρία που ο Στάνκοβιτς λέει όχι. Αυτή τη φορά χρειάζεται από τους συμπαίκτες του να σκοράρουν. Ο Σάκοφ πηγαίνει. Σάκοφ εκτελεί στα δίχτυα. Προβάδισμα για την ΑΕΚ. Μετά από Έλντερ Λόπεζ. Άλλος ένας αριστεροπόδαρος όπως ο Τζαβέλας. Εκτελεί, όχι, ο Μπογκδάνοβιτς αποκρούει. Στην πεντάδα των εκτελεστών. Ο αρχηγός παίρνει την ευθύνη. Σβόνιτς με τον Στογιάνοβ, με τον Στάνκοβιτς. Τονικά. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι, αλλά δεν βρήκε τον γκολ. Τώρα αυτό που χρειάζεται η ΑΕΚ από αυτόν είναι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Να την κρατήσει και τώρα ζωντανή. Ο κόσμος φωνάζει το όνομά του. Ο Αραούχο με τον Μπογκδάνοβιτς. Δεν θα τα καταφέρει ο Αραούχο. Ο Μπογκδάνοβιτς αποκρούει τα δύο τελευταία πέναλτι. Η Βελέζ παίρνει την πρόκριση